Όπως γνωρίζετε και εσείς, εκτός των άλλων εκδηλώσεων που έχει ο σύλλογος αυτός, έχει και αυτή την ώρα σε στήση να βοηθάει περισσότερο κατά κάποιον τρόπο το ακροατήριο, το ακροατήριό του και γενικά τους ανθρώπους του συλλόγου και τους άλλους προσερχομένους επάνω κατεξοχήν τα κυριακά θέματα, διότι θέλω να πιστεύω ότι πιστεύει ότι η Εκκλησία του Χριστού, η μόνη αίθουσα βέβαια Πνεύμα Άγιον, έχει ειδικούς λόγους που υπενθυμίζει κατ' έτος ορισμένα περιστατικά από τη ζωή του Χριστού μας και από τη διδασκαλία αυτού. Και αν θα ήθελε ο άνθρωπος να αφομοιώσει αναφορικώς με πίστη και έργων κάθε τι το οποίο αναφέρεται μόνο στις 52 Κυριακές του έτους, θα ήταν αρκετό να τον βοηθήσει να σωθεί, χωρίς βέβαια να τον περιορίζει στο να επεξεταστεί και να μάθει και τα άλλα όσα χρειάζουν, όσα υπάρχουν, γιατί όλα είναι για μας. Επόμενος λοιπόν όλων αυτών των σκέψεων, και εγώ αυτή την ώρα θα φροντίσω με την χάρη του Κυρίου και τις πρεσβείες του Αγίου που σεμνύνεται ο σύλλογος τούτος, να μεταφέρω ορισμένα περιστατικά που μπορούν να ωφελήσουν και για τον ηνεώνα και για το μέλλοντα. Η σημερινή Κυριακή ονομάζεται από την Εκκλησία μας Κυριακή του Τυφλού. Και όσοι πήγατε στην Εκκλησία θα ακούσετε αυτό το Ευαγγέλιο, το τι τρόπο ο Χριστός μας εθεράπευσε έναν τυφλόν, τον οποίον βρήκε κάπου εκεί στην Ιεριχώ. Περί αυτού του θέματος ομιλούν, όπως είδα όταν έριξα μια ματιά, και άλλοι δύο Ευαγγελιστές, ο Μάρκος το 10ο κεφάλαιο και ο Ματθαίος το 20ο κεφάλαιο, το 21ο. Αναφέρει, μάλιστα ο Ματθαίος ομιλεί περί δύο τυφλών. Αυτός που έχει πιο πολλές σχέσεις και αναφέρει και το όνομα του τυφλού είναι ο Μάρκος. Όμως διότι είναι η σειρά του Λουκά καταστάσει, η Εκκλησία μας δανείζεται το περιστατικό αυτό από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, από το 18ο κεφάλαιο, στίχος 35 και κατωτέρω. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναγνώσω και να το συζητούμε. Λέγει ο Ευαγγελιστής ως εξής το περιστατικό: «Εγένετο δε εν το Αιγείς δυναυτόν εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν προσθετών». Αυτό είναι μια εικόνα που και σήμερα τη βλέπουμε σε χωριά και σε πολιτείες, ανθρώπους που δεν έχουν το δώρο αυτό του σκοτός, να επαιτούν κατά κάποιον τρόπο, κατά εξοχήν οι έχοντες ανάγκη. Βέβαια δεν ξέρω και ανθρώπους που να μην έχουν ανάγκη σε αυτή την περίπτωση, αλλά άνθρωποι που έχασαν το φως μεγάλη ίσως να μην έχουν την ανάγκη. Άλλοι όμως χρησιμοποιούνται και από ορισμένους από το περιβάλλον τους για να επαιτούν. Εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση οικονομική ήταν ο άνθρωπος. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος χωρίς φως. Δεν ξέρω εάν σας έχει απασχολήσει αυτό ποτέ το δώρο του φωτός και αν το εκτιμείτε όσο πρέπει και αν δοξολογείτε τον Θεό και ευχαριστείτε τον Θεό για το δώρο αυτό του φωτός. Το να ανοίγει τα μάτια το πρωί ο άνθρωπος και να βλέπει το φως, να βλέπει τη δημιουργία. Μεγάλο πράγμα αυτό. Δυστυχώς είναι θα αχάριστοι εμείς, επιλύσμονες των δωρεών του Κυρίου και τον λυπούμε, όσον θα έπρεπε να τον ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο δώρο του φωτός, διότι μας δίνεται η ευκαιρία, διαβάζοντας, βλέποντας, αν είμαστε καλοί προαιρέσεως άνθρωποι, να εμβαθύνουμε στο θέμα
της δημιουργίας και του δημιουργού. Διότι ο άνθρωπος κατ' εξοχήν ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που όταν βλέπει ρολόι υπολογίζει το ρολογά. Δεν είναι σαν μερικούς που βλέπουν τη δημιουργία και δεν υπολογίζουν το δημιουργό. Οι ουρανοί, κατά τον Ψαλμοδόν, διηγούνται δόξαν Θεού. Καλή μόνο από μερικούς που πήγανε και επάνω στα δημιουργήματα και δεν τον βρήκαν τον Θεό. Καλή μόνο τους οι άνθρωποι αυτοί. Αν κανείς ρωτήσει επίσης έναν που έχει γνώμη επάνω στο θέμα του φωτός, έναν οφθαλμίατρο, θα μείνει με ανοιχτό το στόμα το να του περιγράφει περίπου. Βέβαια, του περιγράφει, δεν του αντιγράφει. Διότι είναι μυστήριον το ότι βλέπει ο άνθρωπος. Δεν βλέπει με το μάτι ο άνθρωπος. Είναι ένα όργανο. Όπως τα γυαλιά μου αυτά δεν είναι αυτά που βλέπουν. Τα μάτια μου διά των γυαλιών αυτών βλέπουν. Έτσι είναι και οι οφθαλμοί. Περιγράφουν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτό, εκείνο κλπ. Αλλά δεν αντιγράφουν. Παραμένει μυστήριο. Και στο μυστήριο αυτό ο άνθρωπος πρέπει να κλείνει γόνη ευλαβία στο Θεό. Θεέ μου, τι είναι αυτό, πώς βλέπω. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και δεν βλέπουμε, όπως και ακούμε και δεν ακούμε. Γιατί το χρησιμοποιεί κάποιος άλλος το όργανο αυτό που λέγεται οφθαλμός. Βέβαια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να το προλαμβάνουμε, να το διατηρούμε, να το συντηρούμε. Να μην τρέφουμε το σώμα με πράγματα που θα κάνουν ζημιά σε αυτό το Άγιο όργανο, το μεγάλο όργανο που έχει δώσει στο Θεό, στον άνθρωπο ο Θεός. Γι' αυτό λέγανε οι παλιοί νους ωρά και νους ακούει. Δεν βλέπουμε με τα μάτια, με το νου βλέπουμε διά των οφθαλμών. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο εξάρτημα πάνω στα ποικίλα, τα άλλα και τα μεγάλα που υπάρχουν στον άνθρωπο και τι δεν έχει φτιάξει και ποιο δεν είναι τίμιο επί του ανθρώπου, για το οποίο λέγω δυστυχώς δεν ευχαριστούμε τον Θεό. Λυπόμεθα όταν βλέπουμε έναν τυφλόν, αναζητούμε να βρούμε επιχειρήματα να τον παρηγορήσουμε και τα τιάστα, όμως εμείς αυτοί δεν το λογαριάζουμε και δεν λέμε στον Χριστό, Θεέ μου, δεν το αξίζω εγώ αυτό το φως. Κακό βέβαια ακόμη πιο πολύ είναι όχι μόνο στους αχαρίστους και αγνώμονας ανθρώπους, αλλά και αυτούς οι οποίοι το χρησιμοποιούν επί κακό. Δοσμένο για αγαθό, να περνάει από εκεί ό,τι το αγαθό και τι να το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για ό,τι το κακό. Και δεν είναι του χαρόντος να σας αναπτύξω τι είναι τρόπο χρησιμοποιείται η όραση επί το κακό. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός είτο τυφλός. Λίγα λόγια λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και κάθητο και προσετούσε, επετούσε να τακτοποιήσει τα της αυτοσυντήρησεώς. Εκείνη τη στιγμή που αυτός εκεί επετούσε, ο Χριστός με δικούς του προφανώς ανθρώπους, ο Χλωσπολής που ακολουθούσε τον Χριστό, περνούσε, όχι ασφαλώς δίπλα του ακριβώς, κάποιο περιθώριο θα υπήρχε. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου, επινθάνετο τι ήταστα. Δηλαδή ανησύχησε, τι να είναι αυτό, ακούω, ποδοβολητό που λένε στην απλή γλώσσα, τι να γίνεται. Ενδιαφέρθη να ρωτήσει τι είναι αυτό, ο θόρυβος, σε τι έγκυται ο θόρυβος αυτός, ποιος είναι αυτός, ποια είναι η αιτία αυτού του θορύβου. Αν το μεταφέρω αυτό σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε Κυριακή και εορτή, όπου υπάρχει εν πάση περιπτώσει χριστιανισμός ή παρικία χριστιανική, χτυπούν οι καμπάνες. Ορισμένα μέρη έχουν κατορθώσει να μην χτυπούν οι καμπάνες, όπως γίνεται και εδώ, εβραϊκό το τρόπο, να μην χτυπούν οι καμπάνες, διότι οι καμπάνες είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τα ψυχά, τα συνειδήσεις. Και δεν θέλουν οι άνθρωποι να γίνεται συζήτηση για πράγματα που είναι ένοχοι. Έχουμε καταδύσει σαν το σαλίγκαρο που όταν κανείς του θίξει τις κεραίες του, κρύβει, παρότι ξέρει ότι τις έχει τις κεραίες αυτές. Θα πρέπει να καυχάται διότι τις έχει, τις κρύβει. Έτσι είναι θα και εμείς. Χτυπούν οι καμπάνες. Ποιος ρωτάει γιατί χτυπούν οι καμπάνες. Και για ποιον χτυπούν οι καμπάνες, όπως λέει η λαϊκή έκφραση. Ποιος ρωτάει, ποιος είναι η αιτία για αυτές τις καμπάνες και τι σκοπό έχουν αυτές οι καμπάνες. Γιατί διδάσκουν
οι άνθρωποι πίσω από αυτές τις καμπάνες. Πολλοί τα ακούν, δεν ερωτούν όμως. Θυμάμαι, το τραβάω λίγο πιο πέρα αυτό, εκείνο που έγινε το απόγευμα του Πάσχα, δηλαδή εκ μέρους των ανθρώπων στο Χριστό μας, πορευόμενος προς Εμαούς, ξέρετε, επιθυμήθη ο Χριστός από τους δύο αυτούς, «Συ μόνος φαρισείς Ιερουσαλήμ και δεν ξέρεις τα γενόμενα τάστα, δεν γνωρίζεις τι έγινε». Δηλαδή, δικαιολογείται, πού ήσουν εσύ? Δεν είσαι άνθρωπος της αγοράς, δεν είσαι άνθρωπος που να γνωρίζεις τα κοινά, τι έγινε κατά αυτά? Τον παρατηρούν τον Χριστό. Δεν ξέρω, λέει, τι, δεν ξέρω, λέει. Δεν ήμουν εκεί εγώ, λέει. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε, ζητούσαν ότι έπρεπε να είναι, να γνωρίζουν. Και σκεφτείτε σήμερα εδώ, μέσα στην Ελλάδα, που ακούμε την καμπάνα από την κοιλιά της μάνα μας μέσα ακόμη, υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που δεν ξέρουν τίποτα περί αυτού. Ποιος χτυπάει τις καμπάνες, ποιος είναι πίσω από τις καμπάνες και τι διδάσκουν και τι κηρύττουν όλα αυτά, δεν τα ξέρουμε οι περισσότεροι. Τυπικά, επιπόλαια, γύρω από τον Ιησούν, όχι όπως θα έπρεπε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, θες από περιέργεια, ιεράν, θες δεν ξέρω τι, πες μου τι είναι. Και έβγαλε πίσω από εκεί το τι είναι. Και τι έβγαλε πίσω από το τι είναι, από τον θόρυβον αυτόν, εκρύπτωσε το φως των φως των οφθαλμών του και εξασφάλισε τη μνήμα στην αιωνιότητα του ονόματός του. Μεγάλη τρανή των εποχών πέθαναν και ετάθησαν. Αυτό το απλό ανθρωπάκι που κάπου εκεί το έψινε το ξηροβόρι και ο ήλιος έμεινε γραμμένος εδώ και θα διαβάζεται στην αιωνιότητα και θα γίνεται μνήμα του ονόματός του. Γιατί? Γιατί δεν αδιαφόρησε, ενδιαφέρθη να μάθει περί τίνους πρόκειται. Χαρά λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι γύρω από τον θόρυβον αυτόν πάντοτε ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που περνούσαν εκεί και λοιπά, όταν ρωτούσαν, ρε παιδιά, ποιος περνάει, τι είναι, περί τίνους πρόκειται, είπαν αυτοί, απήγγειλαν αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Αυτός είναι η αιτία του θορύβου. Και ξέρετε τι θόρυβο έχει κάνει ο Χριστός και τι θόρυβο θα κάνει ο Χριστός, αυτός ο Ναζωραίος, ο γιος της Μαρίας. Θόρυβο που δεν τον έκανε ο Ναπολέον, που δεν τον έκανε ο Αλέξανδρος, που δεν έκανε ο Χίτλερ, το Στάλιν κλπ. Τέτοιο θόρυβο. Το θόρυβο όλων των άλλων έχει σχέση με το εξωτερικό. Εδώ έχει σχέση με συνειδήσεις ή να αποκαλύπτονται οι διαλογισμοί πολλών καρδιών, όπως λέγει επιγραμματικότατα ο γέρον Σιμεών στην ημέρα της υπαπαντής. Αυτός ο Χριστός, το σημείο αυτό το αντιλεγόμενο, το λεγόμενο. Ο Ιησούς λέει ο Ναζωραίος παρέρχεται. Μπήκε στο νόημα, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Αυτός απεδείχθη ότι γνωρίζει περί του Ιησού του Ναζωραίου. Και όχι μόνο γνωρίζει περί του Ιησού του Ναζωραίου, αλλά γνωρίζει πιο πολλά πράγματα. Απόδειξη είναι ότι τον εφώνησε, όχι για να τον βοηθήσει, αλλά για να τον ελεήσει στην ανάγκη. Και βέβαια δεν πρόκειται να του πληρώσει ένα νίκη ή να τον έκανε γιατρό να του πάρει ένα φάρμακο. Εδώ του μιλάει για μάτια και μάτια δεν φτιάχνουν οι άνθρωποι. Που αναγνωρίζει μέσα σε αυτή τη φωνή και στην επίκληση ανώτερες δυνάμεις, κάτι το υπερφυσικό, κάτι το θεϊκό. Εκτός αυτού τον εφώνησε στο βιβλικό του όνομα. Εφόσον ημέν του λένε Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται, αυτός φέρνει το Ιησούς πολύ σωστά και φωνάζει «Εγώ είσαι λέγον Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησον με, Υιός Δαβίδ». Πού το ξέρεις εσύ ότι είναι ο Υιός του Δαβίδ? Παρότι ο τυφλός προφανώς έβλεπε ότι ήταν ανάγκη, διψούσε η ψυχή του και φαίνεται, πήγαινε στις συναγωγές εκεί που γινόσανται κηρύγματα, ποιος ξέρει, ή κάποιον άλλον θα έβαζε και του διάβαζε και από εκεί είχε μορφώσει γνώμη. Αυτό βέβαια δεν είναι άξιο περιεργίας, αυτό το βλέπουμε και στους άλλους απλούς ανθρώπους. Τι είπε ο Ανδρέας τον Πέτρο, τι είπε στον Αθαναήλ? Όν γράφουν λέει προφήτε, λέει και αυτοί και ο νόμος σε βρήκαμεν Ιησούν από Ναζαρέτ. Εσείς πού? Είστε στην Τράτα. Τι δουλειά έχετε με τα γράμματα, δηλαδή τα βιβλία? Εν τούτες αυτών που γράφουν. Πάνε αυτοί λοιπόν τη διάβαζαν.
δεν δυσκολεύει καμία τάξη, κανένα επάγγελμα, καμιά ηλικία, καμιά γνώση ο Χριστός. Όλοι καλούνται από αυτόν να έρθουν και να μάθουν περί του Ιησού. Διότι ο άνθρωπος όλα αν τα μάθει, ένα δε μάθει, καλύτερα να μην τα μάθαινε και καλύτερα να μην είχε έρθει γη καθόλου. Εδώ ο ίδιος ο Ευαγγελιστής ο Λουκάς γράφει στο Δέλτα, στο 12, ουκ εστίνεν άλλο ουδενή η σωτηρία. Κανένας άλλος. Ουδεγάρ όνομα εστί έτερον υπό των ουρανών το δεδομένο εν ανθρώπης, ενώ δίσως είναι ημάς. Πράξεις Δέλτα 12. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Όλα μάθετα. Αυτό δεν μάθεις, σωτηρία δεν έχει. Πρέπει να μάθεις περί του Ιησού. Πρέπει να μάθεις πού σε ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Πράγμα το οποίο και εμείς πρέπει να το μάθουμε αυτό. Πού σε ήρθαμε, γιατί ήρθαμε και πού θα πάμε. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι ήρθαν για να μείνουν. Πως δεν ήρθαμε όπως θέλετε για να μείνουμε. Ήρθαμε για να φύγουμε. Είναι μεγάλο λάθος και το ακούω πολλούς ανθρώπους που λέγουν ότι είναι θα κάτοικοι της γης. Δεν είναι σαν κάτοικοι της γης. Είναι σαν ένοικοι της γης. Ένοικοι της γης. Με ενίκιο μένουμε. Δεν έχουμε τη μένουσα. Τη μένουσα επιζητούμε. Αν ο άνθρωπος το συνειδητοποιήσει αυτό, ότι δεν είναι κάτοικος, αλλά είναι ένοικος και κάποια μέρα θα τον εξώσουν, αλλιώς θα απολυτευτεί. Πολλές φορές δεν προσέχουμε σε έναν όμορφο τρόπο σατανικό να τροποποιεί τις διατυπώσεις. Και χάνουμε, επαραδείγματι, πρώτο νεκροταφείο, λάθος, πρώτο κημητήριο. Μα, σοβαρό θέμα, τόσο νεκρή, και κοιμημένη. Διότι το νεκροταφείο δεν μου μιλάει για το ξύπνημα, εφόσον το κημητήριο, το υπνοδωμάτιο, μου υπενθυμίζει ότι θα ξυπνήσω. Μου μιλάει περί Αναστάσεως. Είναι κάτι λεπτομέρειες που όμορφα ο Σατανάς τοποθετεί να αποσύρει με τέκ των δεξιών, τέκ των αριστερών τον άνθρωπο. Γράφει το πιστεύω. Επί Ποντίου Πιλάτου Σταυροθέντα. Τροποποιούν οι Εβραίοι. Υπό Ποντίου Πιλάτου Σταυροθέντα. Το επί το κάνουν υπό. Όχι εμείς, Πιλάτος εκεί, υπό Ποντίου Πιλάτου, όχι υπό Ποντίου, επί Ποντίου. Ποιος το πούσε. Μέγας Αθανάσιος 20 χρόνια ταλαιπωρείται, να μην πει ένα γιώτα. Αυτά λοιπόν τα ψιλούλια είναι απαραίτητα στον άνθρωπο, διότι αν του φύγουν αυτά, χάνεται στα νερά και έχει γνώμη ότι θα είσαι εδώ, να μείνει. Και έχουμε κολλήσει στα στρίδια στον κόσμο τούτον, και γνωρίζετε το τι γίνεται για τον κόσμο τούτον, εφόσον μια μέρα εν ονόματι του συντάγματος και του κράτους θα μας βγάλουν από το δωμάτιο εδώ. Θα φύγουμε από εδώ πέρα. Αν λοιπόν είτε σε δικό μας σπίτι μένουμε, είτε σε νοικιάρικο μένουμε, σαν ψυχές, σαν υπάρξεις, είμαστε ένοικοι του κόσμου τούτου, δεν φέραμε τίποτα, ούτε θα πάρουμε τίποτα, απλώς διαχειριστέ είμαστε, τότε το πράγμα πάει κάπως αλλιώς. Και κάπως ο άνθρωπος σε βαθύνει, πολιτεύεται, δεν σκληρύνεται, ετοιμάζει, προετοιμάζει και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Το ξεχνούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο αυτόν να φωνάζει τον Χριστό στο βιβλικό του όνομα. Και αποδεικνύεται εξ αυτού ότι παρότι είσαι ο τυφλός, εν τούτης όμως ενδιαφέρετο για τα θέματα της πίστεως. Τα θέματα της ψυχής του ενδιαφέρεται. Και όταν ο άνθρωπος δείχνει τέτοια προθυμία, παρά τις αδειξότητες, γιατί πολλοί τα θέλουν εύκολα. Εύκολα μπορεί να γίνει γιατρός, δικηγόρος, κυβερνήτης, βασιλιάς κλπ. Χριστιανός, το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο. Το δυσκολότερο. Όλα τα συντάγματα οι διαβόλοι θα έρθουν εναντίον. Εν αντιθέσει, όλα τα συντάγματα η διαβόλη θα σε βοηθήσουν να ανέβεις. Αλλά για να γίνεις απλός χριστιανός θα είναι όλες οι αντιξιότητες εναντίον σου. Δεν είναι όμως τίποτα ικανό να δυσκολέψει τον άνθρωπο εάν στην πραγματικότητα θέλει, τοποθεί. Είναι σαν τον ερωτευμένο.
Ο ερωτευμένος δεν έχει εμπόδια. Δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν υπάρχουν δεσμά για την ερωτευμένη ψυχή. Και τις πιο μεγαλύτερες τρέλες θα κάνει για να επιτύχει την επιδίωξη του έρωτος. Αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει στο έπακρον για τον Χριστό δεν υπάρχει μεταξύ της ψυχής μας και του Χριστού. Αυτός ο έρωτας, αυτό το ενδιαφέρον. Γι' αυτό πολλοί λέγουν συναντούν δυσκολίες στη ζωή τους. Και τι θέλεις να συναντήσεις στη ζωή σου? Εάν θα πας με το ρεύμα, θα πας στον καταράκτη και θα πας κάτω. Αν πας κόντρα στο ρεύμα, είναι φυσικό να συναντήσεις την αντίσταση του ρεύματος, αλλά θα έχεις δικαιώματα σωτηρίας και προϋποθέσεις σωτηρίας. Μη ζητούμε λοιπόν ευκολία στο χριστιανισμό. Κήρυγμα, ζωή χριστιανική, δια πάσης ευκολίας, διερχομένη ούτε στη κήρυγμα, ούτε στη ζωή χριστιανική. Όλα θα περάσουνε διαπυρός και θηδίου. Έχει πολλούς εχθρούς ο άνθρωπος στα θέματα της πίστεώς του. Και εδώ μάλιστα, στον άνθρωπο αυτόν των σημερινών, παρουσιάζεται ένας μεγάλος εχθρός. Διότι αναφέρει εδώ ότι κάθε στιγμή αυτός εφώνησε λέγον «Ιησού Δαβίδ ελέησέ με», και όχι όπως λέμε να τον ελεήσει να του δώσει κάτι, αλλά να τον ελεήσει από εκείνο που είχε σοβαρά ανάγκη. Οι προάγοντες επετίμων αυτό είναι σιωπής. Σιώπα, εφήμος, βούλος όπως αν σκάσε, όπως λέμε σε ορισμένες περιπτώσεις εμείς που δεν προσέχουμε. Αντί να τον βοηθήσουν. Διότι αυτοί οι ανοιχτομάτες που ήταν μαζί με τον Χριστό έβλεπαν τον ανθρωπάκι και γνώριζαν ότι ο Χριστός όχι μάτια, όχι τάφη, όχι, δεν ξέρω, όχι λεπρούς, όχι δαιμονισμένους, δεν μπορεί να τον εμπόδιο, τα πάντα τακτοποιεί. Γιατί βρε κύριοι, δεν τον σταματάτε τον κύριο, πείτε, δάσκαλε, αραβουνί, ξέρω εγώ πώς θα τον πείτε, επιστάτα. Του τα ανθρωπάκι, δεν το ελεείς, εδώ πέρα που το τρώει το ξεροβόρο και το λεωφύρι. Δεν το ελεείς. Όχι μόνο δεν έκαναν αυτό, αλλά και όταν αυτούς εζήτησε το έλεος από τον Χριστό, μπήκανε στη μέση και μπόδι. Σιωπή, σύνθεση. Και να προχωρήσουν να δείξουν. Και δεν έγινε από ανθρώπους ξένους. Προσέξτε τη λεπτομέρεια αυτή. Δεν έγινε από αδιαφόρους. Έγινε, παρεμβλή το εμπόδιο αυτό, από τους ανθρώπους οι οποίοι ήσαν μαζί με τον Χριστό. Καταλάβατε. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα, αν το προσέξουμε δηλαδή. Πολλοί βέβαια το προσέχετε και ξέρετε και το έχετε υπόψη σας και το αναπτύσσετε ασφαλώς καλύτερα από ό,τι το αναπτύσσω εγώ αυτή την ώρα. Όμως, ξανά κι εγώ, με τη φτωχή μου δύναμη, σας λέγω προσέξετε το. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήσαν μαζί τους, μαζί με τον Χριστό, ήσαν άνθρωποι που κατά κάποιον τρόπο άλλοι θα είχαν ελεηθεί, άλλοι, ξέρω εγώ, πηγαίναν και ζητούσαν, άλλοι τον πίστευαν, άλλοι. Βέβαια, είχε και το σκάρτο μαζί του, αλλά αυτό ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, εντούτοις όμως, όχι μόνο δεν τον βοήθησαν, αλλά και του μπήκανε και εμπόδιο. Και ποιος του μπήκε εμπόδιο? Ο κόσμος. Ο άνθρωπος έχει τρία βασικά εμπόδια, τρεις βασικούς εχθρούς. Έχει τον κόσμο, συγγνώμη, τη σάρκα του, τον κόσμο και τον σατανά. Ο σατανάς είναι τελευταίος. Ποτέ σας μην τον φέρετε μπροστά τον σατανά. Ποτέ σας μην κατηγορήσετε τον σατανά για να δικαιολογήσετε τον εαυτό σας. Ποτέ σας. Δικό μου το τραύμα. Δικιά μου η πλήγη. Εγώ είμαι η αιτία. Ο σατανάς δεν μπορεί τίποτα εάν δεν του δώσουμε εμείς περιθώριο. Αν δεν του ανοίξουμε εμείς την πόρτα. Δεν μπορεί τίποτα ο σατανάς. Κανένας άνθρωπος, ούτε αυτός ο διάβολος, δύναται να πειράξει τον άνθρωπο και να τον βλάψει τον άνθρωπο. Θυμόσαστε τι έγραφε ο Χριστός Ιωάννης, που δεν δύναται βλάψε Ιωάννη. Ημί Ιωάννη. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει, αν εγώ δεν βλάψω τον εαυτό μου. Μην κατηγορούμε τους ανθρώπους. Μην κατηγορούμε και τον σατανά ακόμη, που πολλοί μάθαν να τον κατηγορούν. Και ο Άγιος Γρηγόριος, ο σήμερα με εορτάζω, και ο Θείος Χρυσόστομος, παραπονούνται για αυτό.
Τι κατηγορείς τον δύσπινον, λέει, διότι έβαλε το πυρ στα φρύγανα που μάζεψες εσύ? Τι βάζει στα φρύγανα, λέει? Αυτός φωτιά βάζει, λέει. Μη μαζεύεις φρύγανα να μην βάλει φωτιά. Μπορεί να βάλει στη θάλασσα φωτιά? Δεν μπορεί να βάλει. Πόσο μαζεύεις φρύγανα, θα βάλει φωτιά ο Σατανάς. Πόσο δημιουργήσεις προϋποθέσεις, πόσο να ανοίξεις, δεν προλαμβάνεις τις αιτίες, πώς θα θεραπεύσεις τα αποτελέσματα. Ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, είναι το δεύτερο θηρίο, ο δεύτερος εχθρός ψυχής του ανθρώπου. Ο πρώτος εχθρός είναι η σάρκα. Το έδειξε βέβαια καθαρά ο Χριστός μας στους πειρασμούς του. Εάν θα διαβάσετε το τέταρτο κεφάλαιο του Ματθαίου και το τέταρτο κεφάλαιο του Λουκά, θα δείτε τους τρεις βασικούς πειρασμούς του Χριστού μας μετά την γέννησή του. Μετά την αναγέννησή του, δηλαδή το βαπτισμά του. Θα δείτε εκεί πέρα ότι επηρεάστηκε στη σάρκα, ενίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες. Επηρεάστηκε από τον κόσμο το Θεό, αφήνει τους ανθρώπους να βάλει τον εαυτό του κάτω, δεν τον έβαλε, και έπειτα ο Σατανάς απευθείας να του κάνει μια μετάνοια και να του δώσει τα πάντα και δεν το έκανε. Λέγω είναι η σάρκα το πρώτος εχθρός, διότι δεν μπορείς να τον αποβάλεις, δεν μπορείς να τον κλείσεις έξω τον εαυτό του. Σάρκα θα την πάρεις κοντά και στην εκκλησία ακόμη, και στο τραπέζι και στο κρεβάτι και στην τουαλέτα και στον δρόμο και στο ταξίδι, δεν μπορείς να κλείσει την πόρτα. Άσε με ήσυχον. Κατεβάσεις το τηλέφωνο. Άσε με ήσυχον. Το κλείνεις έξω τον κόσμο εάν θέλεις. Δεν μπορείς. Γι' αυτό είναι ο υπαρίς ένας εχθρός, ο οποίος κάθε μέρα έρχεται και δολιοφθορεί εναντίον της αθανάτου ψυχής. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να παίρνει τα μέτρα. Η έδρα του Σατανά κατά τον Ιώβ επομφαλού γαστρός. Δεύτερο θηρίο, αυτό το οποίο βλέπουμε και σήμερα μεταξύ του Χριστού και του δυστυχισμένου αυτού ανθρώπου. Ο άνθρωπος που θα επιθυμήσει να ειδεί τον Χριστό, να έρθει σε επαφή με τον Χριστό, να προσέξει πολύ τον κόσμο, διότι εάν δεν κλείσει το ους του εις τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να ακούσει με το άλλο από τον Χριστό. Είναι αδύνατο. Έλεγα που μιλούσα την πρωτοχρονιά ένα επιχείρημα και το μεταφέρω σαν επίκαιρο τη στιγμή αυτή. Τηλεφωνούσε ένας μέσα από ένα μεγάλο κατάστημα σε κάποιον. Ο κάποιος αυτός του φώναζε από εκεί, «Δεν σε ακούω». «Μα τι μου φωνάζει, δεν μου ακούς», του λέει ο άλλος. «Μα σου φωνάζω δυνατά». «Τούς από εδώ, δεν σε ακούω». Είχε ένα θάλαμο μέσα το κατάστημα και από εκεί του τηλεφωνούσε. «Καλά, εγώ λέει αυτού, ακούω φωνές, κόσμο και λοιπά, τι είναι?» «Μέσα από ένα κατάστημα, λέει, σου τηλεφωνώ, λέει, από το θάλαμο του καταστήματος». «Κλείσε», λέει, «την πόρτα, κλείσε τον κόσμο έξω, να σου μιλήσω». Και κλείνει την πόρτα, έκλεισε τον κόσμο έξω και επικοινώνησε. Άκουσε τι του λέγει ο άλλος από εκεί. Πώς θέλει λοιπόν να ακούσεις το Χριστό, άνθρωπε, εφόσον τον κόσμο δεν τον κλείνεις έξω? Εφόσον είναι ανοιχτό το σπίτι σου, ανοιχτά τα αυτιά σου, ανοιχτά τα πάντα για τον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να ακούσεις τι λέει ο Χριστός? Ότι πήγες και γονάτισες κάτω από το Ευαγγέλιο που διαβάζεις το Ευαγγέλιο, ή διότι πέρασε από κάτω από τον Πιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή? Τα είναι ψέματα. Γονάτισες εδώ για να σου φύγουν οι πονοκέφαλοι και πέρασε εκεί από κάτω από τη δαιμονία. Όχι για να του βάλεις μετάνια, αλλά άλυσε στο κεφάλι μου να ακούσω. Και περνώ από κάτω εκεί για να γίνει το δικό σου θέλημα, να είσαι ο Κύριός μου φέτο και να είμαι δούλος για τη σωτηρία μου. Εμείς δεν είναι δυνατόν να έρθουμε ποτέ στο Θεό κοντά, δουλεύοντας από εδώ και από εκεί. Θα κλείσεις τον κόσμο. Και θα ήθελα να πω και πάνω σε αυτό το εξής. Πολλές φορές κόσμος για μας και εμπόδιο μεταξύ Χριστού και ημών δεν είναι ο λεγόμενος κόσμος. Κόσμος πολλές φορές μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι σου, μπορεί να είναι και ο αδελφός σου, μπορεί να είναι και η θεία, μπορεί να είναι και η νονά, μπορεί να είναι και ο κουμπάρος, μπορεί να είναι και ο ευεργέτης, μπορεί να είναι πολλοί ευεργέτες, η λυσή δηλαδή, κόσμος. Σε όλους αυτούς καλείσαι να κλείσεις την πόρτα αν θέλεις να ακούς αυτά που σου λέει ο Θεός. Και αν δεν θέλεις να κλείσεις την πόρτα προς τον κόσμο,
Είναι δύσκολο πράγμα να ακούσει τι σου λέει ο Θεός και να υπακούσει κατεξοχήν το τι σου λέει ο Θεός. Έχει τόσα πράγματα κακά ο κόσμος που δυσκολεύει τον άνθρωπο προς τον Χριστό. Σήμερα οι εκκλησίες περισσότερες ήσανται άδειες. Τα σπίτια ξημερώσανε απόψε. Η πολυκατοικία που μένω τα 15 διαμερίσματα ξημερώσανε απόψε. Άλλοι είχαν χαρτί, άλλοι είχαν γλέντι, άλλοι είχαν διαφθορά, άλλοι. Γιατί? Αυτό θέλει ο κόσμος. Αυτός είναι ο κόσμος. Έτσι νομίζει ο άνθρωπος ότι ικανοποιείται. Και θέλοντας να δείξει ότι είναι ο κόσμος, ακολουθεί κάτι κόσμο. Άλλοι έχουν χρεωθεί για τον κόσμο και έχουν πάρει αυτοκίνητο. Άλλοι ξεκλήρισαν για το αυτοκίνητο. Άλλοι έχουν χρεωθεί και τους κυνηγάνε οι δοσάδες οι ελληπείοι διότι πήραν τηλεόραση. Διότι το επέβαλε ο κόσμος, όχι ανάγκες. Δεν τις έχουν ανάγκη. Πολλοί πάνε και κάποιοι κοιμούνται μπροστά στη τηλεόραση. Αλλά πώς θα δείξουν στο σπίτι τους να μην έχει κερατωθεί αυτούν. Όλα κερατώθηκαν. Το δικό δεν θα έχει κέρατα από πάνω. Πώς θα γίνει? Ο κόσμος το θέλει αυτό το πράγμα. Καταλάβατε? Άλλα πράγματα. Η γυναίκα έγινε άντρας. Γιατί? Για τον κόσμο. Ο άντρας έγινε γυναίκα. Γιατί? Για τον κόσμο. Πολλοί δεν νηστεύουν εξαιτίας του κόσμου. Πολλοί δεν τεκνοποιούν εξαιτίας του κόσμου. Άλλοι δεν φοβούνται να σηκώσουν το χέρι να κάνουν σταυρό τους. Το κάνουν από κάτω ήδη καθόλου εξαιτίας του κόσμου. Μεγάλο θηρίο ο κόσμος. Χάρη στον άνθρωπο ο οποίος έχει την δύναμη να κλείσει τον κόσμο έξω, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός ο κόσμος. Είτε του αμέσου περιβαλλοντός του, μέσα στο ίδιο το σπίτι, στο γραφείο του, στη δουλειά του, δεν ξέρω πού. Αν δεν έχει την δύναμη αυτήν να βάλει το παραβάν αυτό στη δουλειά σου και στη δουλειά μου και να χάσει τη φιλία του κόσμου τούτου. Και έχει πει εκείνο το ωραίο Χριστό μας. Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζει, σε έξαλε αυτό. Δεν λέει να βγάλει το μάτι σου για να σου μείνει αριστερό. Θα λέει να βγάλει τα δύο. Αν πρόσωπα του στενού σου περιβάλλοντος υπέχουν θέσει δεξιού οφθαλμού και σε σκανδαλίζουν, γίνονται αιτία να σκανδαλιστεί η ψυχή σου και να χαθεί η ψυχή σου, προτιμότερο να πεθάνεις λούστρος, προτιμότερο να πεθάνεις σε ένα χαντάκι μέσα κλπ. Παρά να τον χρησιμοποιείς και να τον έχεις αυτόν τον άνθρωπο μαζί σου. Αυτό είναι έξαλε αυτόν. Και σκεφτείτε και φανταστείτε τι πάει να πει αυτό το πράγμα και τι δύναμη χρειάζεται ώστε ο άνθρωπος να το αναγνωρίσει ότι ο κόσμος είναι ένα μεγάλο θηρίο. Το δεύτερο βέβαια, όπως σας είπα, κατεξοχήν. Θα σας πω με απλά λόγια μερικές γνώμες του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του σήμερον εορτάζω, τιμή φαίνεται. Θα σας πω όμως στην παράφρασή τους. Λέγει το εξής: μη αφήνεις την καρδία σου να θέλγεται και να γλυκαίνεται εις τα τούτου του κόσμου πράγματα. Μην αφήνεις την καρδία σου. Μη αγαπάς τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Μη ζητείς το ψεύδος του κόσμου τούτου. Μη νομίζεις πως είναι κανένα μεγάλο πράγμα η παρούσα ζωή. Μη στοχαστείς πως είναι η ευδαιμονία, η τρυφή και τα ξεφαντώματα. Μη υπολάβεις ότι είναι ευτυχία η πρόσερος δόξα και η ταπεινή εξουσία. Εις έναν λόγον, ας μη τραβήξει την καρδιά σου κανένα τεπνών και ειδονικών πράγμα του κόσμου τούτου, διότι αυτό είναι ο σαν κονιορτός όπου διασκορπίζεται από τον άνομον και ο σαν καπνός όπου διαλύεται. Έτσι είναι ο κόσμος τούτος. Ο σαν όνειρο όπου φεύγει και ο σαν σκιά όπου δεν κρατείται. Θα πει κανείς, ο κόσμος βλέπει. Ναι, αν υπάρχουν σήμερα χριστιανοί οι οποίοι επηρεάζονται από τον κόσμο και αν τους πλησιάσεις, τους βλέπεις με το πακέτο τους, τους βλέπεις με την εφημερίδα τους, τους βλέπεις με τηλεόρασή τους, τους βλέπεις το κομπολόι τους, τους βλέπεις με το τάβλι τους, τους βλέπεις με τα αυτά τους, με το κυνήγι τους κλπ. Χριστιανός σου λέει. Αν οι άνθρωποι αυτοί επηρεάζονται ακόμα από τον κόσμο τούτον και εργάζονται του κόσμου τούτου, δεν εγεύτησαν ποτέ τα του κόσμου εκείνου. Έχετε ακούσει τη γάτα πως κάνει όταν μυριστεί στη κουζίνα ψάρια? Κόβει κολόνα κατά το δι λεγόμενον απ' έξω. Γιατί?
τη δημιουργεί, πληροφορείται, προγεύεται τα ψαροκέφαλα και κόβει αυτό. Πολλοί από τους χριστιανούς δεν το έχουν γευθεί. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περί αυτού λέγει: «Ο γευθάμενος τον Άνω ευχερός τα κάτω καταφρονεί, ο δε εκείνον άγευστος επιπροστέρης αγάλεται. Όποιος γευθεί λέει γευθεί τα επάνω, αυτά τα θεωρεί στίβαλα. Όποιος δεν έχει γευθεί τα επάνω, κατατρίβεται με αυτά τα πράγματα σήμερα». Δεν είναι γεύθυμεν. Γι' αυτό. Δεν είναι γεύθυμεν. Γι' αυτό ακριβώς υπολογίζουμε, λογαριάζουμε και στο πιστοποιητικό του κόσμου και γίναμε σήμερα ανθρωποφοβούμενοι και ουχή θεοφοβούμενοι. Ναι. Φοβούμεθα τον κόσμο. Ο Μέγας Βασίλειος σε μια ερμηνεία του 44ου ψαλμού λέγει: «Της νοητής ωραιότητος επιφανίσει η ανθρωπίνη ψυχή», Χριστός δηλαδή, «πάντα εσχρά και απόβλητα τα θέως αγαπόμενα καταφαίνεται». Όλα αυτά διαφορεί όταν γνωριστεί με τον Χριστό. «Δια τούτο ο Παύλος ότε είδε τον ωραίον κάλλη παρά τη θεή των ανθρώπων», που λέγει για τον Χριστό, «πάντα υγίστατος σύμπαλα είναι αχριστόν κερδίσει». Αν βλέπετε λοιπόν ακόμη ανθρώπους και λογαριάζουν το κόσμο και βλέπεις και ζούμε και έχουμε παιδιά και τι να κάνουμε και πώς θα παντρέψουμε και τι θα φτιάξουμε, να ξέρετε ότι δεν έχουν καμιά σχέση ακόμη με τον Χριστό. Και αυτό το θηρίο ο κόσμος παρεμβάλλεται. Γι' αυτό δεν σου λέγω τον κόσμο να τον απορρίψεις, να τον πιάσεις μόνο από το γιακά και να τον κρατάς μακριά να μην σε δαγκώσει. Αυτό να προσθέσω. Καλημέρα, αλλά εκεί, για τη δαγκώνη, για την ώρα. Καταλάβατε. Καλημέρα, αλλά στο σπίτι σου. Καλημέρα, αλλά στη δουλειά σου. Όχι σύρτα φέρτα. Όχι γνώμη. Όχι μιμήσει. Τότε μόνον θα είσαι συνεπής, γιατί φέρουν και αυτοί οι άνθρωποι δυστυχισμένοι, φέρουν την εικόνα του Θεού, αλλά όμως θα φυλαχθείς όπως φυλάγεσαι από μία νόσον. Διότι πολλές αρρώστιες κυκλοφορούν σήμερα, κατεξοχήν πνευματικές. Αν ο άνθρωπος λοιπόν είχε σκεφτεί εκείνο που είπα γρηγορότερα, ότι στον κόσμο τούτον είναι ένικος και όχι κάτοικος, κάπως διαφορετικά θα τακτοποιούσε τα πράγματα. Και αν ακόμη είχε ένα άλλο υπόψη του, το οποίο βέβαια έχει θέσει στις ημέρες του Τριωδίου, όταν ακούσουμε εκείνο το ωραίο που λέγει: «Δέστε οι ευλογημένοι να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία του πατρός μου από καταβολής κόσμου». Την ετοιμασμένη. Αν λοιπόν αυτό το είχε υπόψη του άνθρωπος, είχε παράλληλα υπόψη του ότι οι ετοιμασμένοι είναι δια τους προετοιμασμένους, το θέμα θα ελύεται. Διαφορετικά θα πολιτεύεται. Και θα χρησιμοποιούσε τον χρόνο τούτον εις προετοιμασίαν δια την προετοιμασμένη βασιλεία. Ανετοίμαστος, απρονόητος για τίποτα και αταυτοποίητος, πού θα πας? Θα πρέπει να γίνει πίστη λοιπόν. Και είναι στενά συνδεδεμένα αυτά. Και ξέρετε, για πολλά πράγματα συζητούν οι άνθρωποι και οι χριστιανοί ακόμη. Κατατρώγουν σάρκες από των αδελφών. Κατηγορούν, βάζουν βαθμούς. Δεν ξέρω πότε κρίνουν, πότε κατακρίνουν και πότε συμβουλεύουν. Δεν ξέρω πότε αλλάσουν γνώμες, γιατί δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή σε αυτό το πράγμα. Εν τούτης όμως, λίγοι είναι οι άνθρωποι που ομιλούν και προετοιμάζονται για παράδεισο. Λίγοι είναι οι άνθρωποι. Και διάβαζα ότι ένας πλούσιος που είχε πολλούς υπηρέτες, είχε και έναν γέροντα, ο οποίος ήταν χριστιανός όμως, και το αγαπούσε το αφεντικό πολύ. Κάποτε πέθανε το αφεντικό και ο γέρον αυτός ήταν ο απαρηγόρητος. Όλοι κάτι έλεγαν, κάπως παρηγορούν το. Ο δούλος αυτός ο γέρον ήταν ο απαρηγόρητος. Ού ήθελε παρακλησίμο. Κάποιος λοιπόν τον πλησίασε και του λέει: «Μα γιατί, Παρπαχρίστο, κλαις έτσι?»
Εσύ είσαι χριστιανός, δεν είσαι? Ο αφέντης δεν ήταν καλός? Δεν έχει πάει στον παράδεισο? Λυπήσε διότι πήγε αυτό στον παράδεισο? Λέει, αν πήγαινε στον παράδεισο δεν θα λυπόμουν. Αλλά δεν έχει πάει στον παράδεισο. Πώς το ξέρεις ένα τέτοιο καλός άνθρωπος δεν πάει στον παράδεισο? Να σας πω, λέει, που στηρίζω το συλλογισμό μου και τα κλάματά μου. Όταν, λέει, ο αφέντης επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό, έκανε προετοιμασία. Έβγαζε εισιτήριο, τιμάζαμε βαλίτσες, τηλεφωνούσε για θέση, για ξενοδοχείο εκεί κλπ. Όταν επρόκειτο να πάει στα Λουτρά, το ίδιο. Έκανε προετοιμασία, το συζητούσε. Διαφερθείτε, φτιάξουμε αυτό, βγάζουμε εισιτήριο, τακτοποιήστε, τηλεφωνήστε για δωμάτιο κλπ. Για παράδεισο δεν τον άκουσα ποτέ να κάνει προετοιμασία. Ούτε μίλησε ποτέ, ούτε ειδοποίησε εκεί που θα πάει. Και είχε αλήθεια, είχε δίκιο ο άνθρωπος, έλεγε αλήθεια. Προχθές είχα αναγγείλει μια εκδρομή για αύριο το απόγευμα στον Άγιο Ερώθεο, να πάμε ένα απόγευμα προς τα εκεί. Για πρώτη φορά με πλησίασε μια κυρία και άρχισε να κλαίει, μαυροφορεμένη. Αν έχετε μια θέση, κύριε Παναγόπη, αν τα έχω, λέω, δώστε μου το τηλεφωνό σας, για δεν έχω τώρα, να σας πάρω. Είδα μια γυναίκα, κάποιον άνθρωπον έχει στερηθεί. Δεν ξέρω βέβαια ποιον. Χθες την πήρα στο τηλέφωνο. Βρέθηκε μια θέση και τη τηλεφωνώ. Κυρία Τάδε, βρέθηκε μια θέση, θα μπορείς να δείτε. Ξαναρχίζει και κλαίει από το τηλέφωνο. Εγώ και χθες σας είδα να κλαίτε και σήμερα σας ακούω από τηλέφωνο να κλαίτε. Μήπως μπορώ να πω τίποτα? Λέει, δεν μπορείτε, κύριε Παναγόπουλε, διότι πρόκειται περί του συζύγου. Έχω χάσει τον άνθρωπό μου προ ενός και ενήσεως έτσι. Όσοι τον έχετε χάσει, θέλω να πιστεύω ότι έχει προπορευθεί. Δεν χάνονται ούτε τα αντικείμενα. Δεν είναι καλή έκφραση, αν είσαστε χριστιανοί. Λέει, βέβαια, πολύ χριστιανοί, λέω, είναι. Καλώς. Μέσα στη συζήτηση ήθελα να εκμεύσω να δω εάν και κατά πόσον ο σύζυγος έφυγε εντάξει εκ του κόσμου τούτου, για να πατήσω κάπου να πω δυο λόγια. Αν σας πω 20 λεφτά δεν κατόρθωσα να πάρω απάντηση, καλός, χρυσός, χίλια πράγματα, χίλια επίθετα. Ξομολογημένος και κοινωνημένος, το αντιπαρήνθε, δεν μου το είπε. Δεν έπαυσε όμως να λέγει και να κλαίει για την καλοσύνη του ανθρώπου αυτού. Το εντοπίζω, λέω, το θέμα. Βοηθήστε με, αλλιώς να μην σας κουράζω. Πείτε μου, ο άνθρωπος αυτός είχε σχέση με την Εκκλησία του Χριστού, ο καλός αυτός άνθρωπος, για να σας μιλήσω και να σας απαντήσω. Βέβαια, λέει, όλες τις μεγάλες γιορτές πήγαινε στην Εκκλησία. Δεν μου απήντησε εν τέλει, διότι δεν είχε κάνει τίποτα ο άνθρωπος αυτός, όμως για αυτή δεν πάβει να είναι το ίδαλμα, δεν πάβει να είναι ο άνθρωπος που τον έχασε, όχι που χάθηκε, όχι που χάθηκε, που τον έχασε κατά τη δικιά μας έκφραση. Έχασα εγώ τον άνθρωπό μου, δεν ήταν φουρκέτα και τον έχασε. Όχι που εχάσει, αυτό δεν θέλησε ποτέ και μπορεί να το πιστέψω ποτέ, και θα είναι άδικος ο Χριστός αν τον έχει στείλει στην κόλαση τον τόσο καλόν αυτόν άνθρωπο. Και υπάρχουν πολλοί και θέλουν να γίνει πίστη σε αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι κατά κόσμον, καλοί, κάλυψοι, θα βρεθούν στην κόλαση και μάλιστα σε ειδική κόλαση. Διότι δεν είναι για τους καλούς ανθρώπους η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι για τους κακούς, θα μου πει κανείς. Όχι, για τους χριστιανούς. Για τους χριστιανούς, διότι υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι χριστοί που δεν είναι καθόλου καλοί, καθόλου χριστιανοί. Σε αυτό το θέλω, σημείο θέλω να πω. Γι' αυτό δε που σας έλεγα γρηγορότερα, τον οφθαλμόν, ο οποίος Χρυσόστομος το έχει ως εξής. Για τους ανθρώπους που είναι κόσμος πολλές φορές, που είναι δικοί μας άνθρωποι, που τους έχουμε ανάγκη, και τούτοι πρέπει να τους κάνουμε πέρα.
να τους κλείσουμε την πόρτα σαν κόσμο. Λέει, εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίσισε, έκοψον αυτόν. Εάν ο πού σου έκτεμε αυτόν. Λέγει στο Ματθαίο ε 29 και στο γιώτα ήτα 8-9 του ιδίου Ευαγγελιστού. Είδε από μέλους αποσχίζεσαι χρή. Ακόψουμε ένα κομμάτι, λέγει. Κακό συνημένου που μας κάνει κακό. Ού πολλό μάλλον από φίλων κακό συνωμένων ημίν. Ώστε ού πάντα ομόνια καλών μην τα χαλάσουμε. Ώστε ούν ουδέ πανταχού η διάσταση κακών. Γιατί πολλές φορές υπάρχει καλή διχόνοια και κακή ομόνοια. Δεν είναι πάντοτε καλό, λέει, η ομόνοια να μην τα χαλάσω. Θα τα χαλάσεις εφόσον σε χαλάει. Θα τα χαλάσεις. Θα την κλείσεις την πόρτα. Ως περούν ουδέ πανταχού η διάσταση κακών. Γιατί, διότι. Πώς δεν έχετε σχέσεις. Διότι μου κάνει ζημιά. Με βλάπτει την ψυχή μου. Βλάπτει τα παιδιά μου. Βλάπτει τη γυναίκα μου, τον άντρα μου. Γι' αυτό ακριβώς. Και είναι ευλογημένο από τον Θεό αυτό. Ναι. Εμείς κρατούμε δίθεν, μην τα χαλάσουμε με τον κύριο Τάδε, με την κυρία Τάδε, ξέρεις, έχουμε ανάγκη και λοιπά. Περισσότερον του Θεού. Και όταν για την ψυχή σου αποκόψεις αυτό το οποίο σου υπέχει θέση δεξιού οφθαλμού, που λέγεται κόσμος, δεν θα σε ευλογήσει ο Θεός να σου το αντικαταστήσει με κάτι το υγιές να σε βοηθήσει. Άλλωστε πόσοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν και δεν έχουν κόσμο και εντός δεν κατορθώνουν τίποτα. Να τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον Θεό και κατορθώνουν τα πάντα. Διότι ο Θεός, θα μου επιτραπεί η έκφραση, και τον διάβολο να γαρεύει να μας εξυπηρετεί. Και τον διάβολο, όχι πως αγγέλους και αρχαγγέλους και ανθρώπους δικούς του, αλλά και τον διάβολο να γαρεύει για να μας. Μη λοιπόν πλανόμεθα. Ο κόσμος έχει πολλά κακά και βλέπουμε τον άνθρωπο αυτόν που θέλει να φτάσει στον Χριστό. Τον δυσκολεύει να φτάσει στον Χριστό ο κόσμος. Και θέλω να σταθώ στο σημείο αυτό. Υπάρχουν χριστιανικά σπίτια. Γνωρίζω τρία χριστιανικά σπίτια τα οποία ανοίγουν το σπίτι τους. Κάνουν χορούς. Δίνουν τραπέζια. Κάνουν βεγγέρες διάφορες κλπ. Γιατί έχουν κορίτσια. Και αν δεν τα ανοίξουν, πώς θα τα παντρέψουν. Και εντούτοις, αν μπορούσε κανείς ποτέ του να διαβάσει το λόγο του Θείου Χρυσοστόμου στο τραπέζι εκείνο των γενεθλίων του Ηρώδου που εδόθη η τιμία κεφαλή του προδρόμου, θα λασκωθεί η τρίχα του. Θα φρίξει. Όσο μπορείτε να φεύγετε από τα σπίτια αυτά. Όσο μπορείτε να μην έχετε σχέση με τα σπίτια αυτά. Και όσο μπορείτε τους δικούς σας να τους προλαμβάνετε από τα σπίτια αυτά. Ας τα λένε αθώα τα γλέντια. Ας λένε αθώες τις συντροφιές. Ας λένε ότι οι συγγενείς της αδέρφια είναι. Από εκεί αρχίζει η διαφθορά. Από τους συγγενείς. Από τα ξαδέρφια. Από τους κουμπάρους. Από τους γνωστούς. Από τους στενούς φίλους και φιλενάδες. Από εκεί αρχίζει η διαφθορά. Διότι κάθε άνθρωπος που δεν έχει Χριστόν, για να κάνει αυτά δεν έχει Χριστόν, νιώθει κενό, γι' αυτό τα κάνει αυτά και δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, να γνωρίζει ότι είναι ο διάβολος παρόν καμουφλαρισμένος κάτω από το σφυρμό. Το καλοκαίρι που ήμουνα στα Λουτρά στην Ερυψώ, αναγκαζόμουν εκεί να μιλήσω κάθε βράδυ διάφορος κόσμος κλπ. Και εκεί που έψαχνα βρήκα ένα ωραίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Επάνω σε αυτά τα θέματα που έχει σχέση με τις χαρές, με τους χορούς, με τα γλέντια, με τα ξεσκάσματα τα οποία έχει ο κόσμος. Να βγούμε να ξεσκάσουμε, αδελφέ, να πάμε κάπου να ξεσκάσουμε. Μας καλούνε, δεν χαλάσουμε τίποτα. Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Ακούστε λοιπόν χαρακτηρισμούς για να καταλάβετε τι προσφέρει ο κόσμος εμπόδιο στη βασιλεία του ανθρώπου. Σχολείων του διαβόλου ο οίκος όπου γίνονται οι χωροί. Διδάσκαλος ο διάβολος. Υποδιδάσκαλοι οι λυποί δαίμονες. Πρωτόσχολοι, ερμηνευτέ και υπαγορευτέ, οι τραγωδιστέ, οι χορευτέ και οι κρούντες στα όργανα. Μαθητέ οι δυστυχείς χριστιανοί. Μαθήματα
πορνείε, μυχείε, αθέλγιε, μέθε, κόμοι, γέλωτες, αρσενοκητίε, εσχρολογίε, μορολογίε, ασωτίε και κάθε μάθημα ακολασίας. Ή στάδιον αγώνος σατανικού, η δυστυχής εκείνη αιτία, οικία. Αγωνοθέτης δε και στεφανοδότης ο σατανάς. Θεατέ του αγώνος είναι οι λοιποί δαίμονες οι οποίοι βλέπουν και χαίρονται. Παλευτέ και αγωνιστέ, οι χορευτέ και τραγουδιστέ και οργανιστέ. Στεφανοθείς δε και άξιος του βραβείου ο χορεύτας ή ο τραγωδίστας ασθεμνότερα και ευχαριστήσας τους πάντας και νικήσας τους αξίους. Στέφανος δε η αμαρτία, άθλων δε και βραβείων η αιώνιος κόλασης. Πώς εσύ χριστιανέ δε βαπτισμένε βρίσκεσαι εκεί? Έτσι λέει. Πως τον πρέπει να είναι το τελείως αντίθετο, το οποίο δεν το διδάσκει ο κόσμος, δεν το προβάλλει ο κόσμος, εάν θα πρόκειται περί σωτηρίας, το οποίο λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Νηστεία τη μέθην θεραπευσάτω. Αντί της μέθης, νηστεία. Ψαλμός την εσχρά μελωδία. Τακτοποιήτω. Δάκρυον γενέστε, του γέλωτο σίαμα. Αντί της ορχήσεως, το γόνι κλεινέστο. Αντί το κρότο των χειρών, το στήθος κυπτέστο. Αντί του κόσμου της αισθήτως, η ταπείνωση και επί πάσιν η ελεημοσύνη εξαγοραζέτωσε από τις αμαρτίας. Ναι. Τι είναι ο κόσμος για την ψυχή προς τον Χριστό και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Είναι τα αντιφάρμακα, όπως τα λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και εν τούτης υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε αυτός ξέρει να ζει. Κάνει τη ζωή του. Όταν είναι άσωτος η ζωή, πώς μπορεί να κάνει τη ζωή του και να του είναι συμφέρον? Αυτά τα υπαγορεύει ο κόσμος, όχι ο Χριστός. Και λέγει ο Αριστοτέλης το εξής. Ο άσωτος, όπως λέγουν ορισμένοι, δεν ξέρεις τι καρδιά έχει αυτός, ο άσωτος ουμοχθηρός το ήθος, αλληλήθιος. Ο άσωτος ουμοχθηρός το ήθος, καλή καρδιά, αλληλήθιος όμως, αλλά είναι ηλήθιος. Το λέει ο Αριστοτέλης, δεν το λέει κανείς με λιβάνι να το απορρίψουν. Το λέει ο Αριστοτέλης αυτό. Φοβηθείτε λοιπόν τον κόσμο και προσέξετε τον κόσμο, διότι ο κόσμος είναι εμπόδιο μεγάλο. Όταν όμως ο άνθρωπος θέλει, όπως ο άνθρωπος αυτός τίτο χειραπτωμένος, έτσι μάλλον έκραζε. Ο Χριστός ξέρει ποιος είναι αυτός. Ξέρει τι έχει ανάγκη. Ξέρει τι εμπόδια θα γίνουν. Δεν νομίζει. Τον αφήνει να εκδηλώσει όλη τη λαύρα του, όλη την πίστη του. Κανένας δεν μπορεί να τον σταματήσει τον άνθρωπο που θέλει. Όπως σας είπα γρηγορότερα, ο ερωτευμένος δεν γνωρίζει εμπόδια και όρια. Φωνάζει, έτσι μάλλον. Σταματάει ο Χριστός. Και φωνάζει, πείτε του να έρθει. Μόλις σταμάτησε ο Χριστός, διελύθηκαν τα πάντα. Τα εμπόδια έφυγαν. Ο Χριστός είναι σαν το φως που το ανάβει και κρύβει τις κατσαρίδες. Έτσι είναι ο Χριστός. Μπορεί για μια στιγμή να κάνει ότι δεν ακούει. Θα ακούει ο Χριστός. Σε βλέπει ο Χριστός. Σε θέλει να εκλάμψει όλη η πίστη σου και να φανεί και να μείνει παράδειγμα και για τους άλλους. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς πολλοί μας μη πούμε δεν μπορώ, δεν μπορώ να ξέψω, δεν μπορώ να εγκρατευτώ, δεν μπορώ να το κάνω, βρίσκω εμπόδια, εμπόδια θα βρίσκει, πάλεψε. Και ο Χριστός θα πείσει όπα πεθύμωσον και θα κάνεις εκείνο το οποίο θα είναι προς το συμφέρον. Και λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ένα χαρακτηριστικό, προσέξτε εδώ και αυτό είναι συνδεδεμένο μετά του κόσμου. Λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος για τον Βαρτίμαιο αυτό που λέει για το όνομά του. Ότι μόλις του είπαν ότι φωνείται, σου φωνάζει, πέταξε το σακάκι του. Έβγαλε το παλτό του, ο τυφλός για να πάει γρηγορότερα. Ποιος ταξιδεύει ανετότερα και καλύτερα, αυτός που είναι φορτωμένος με ζυμπίλια, ναι, ή αυτός πάει με άδεια τα χέρια? Αυτός που πάει, κρατάει λιγότερα στα χέρια του. Αυτός είναι. Γι' αυτό προσέχεται ο κόσμος τούτος. Μας δημιουργεί καταστάσεις και άγχος και στενοχώριες και θλίψεις. Μας απομακρύνουν και μας δυσκολεύουν προς το Χριστό. Ναι. Τώρα, το ότι τούτο εζήτησε σε πίστη και λοιπά, είναι απαραίτητο και λοιπά, αυτά τα ξέρετε. Εγώ ήθελα να σταθώ μόνο σε αυτό το μεγάλο θηρίο που λέγεται κόσμος, το οποίο δυστυχώς φοβούμεθα όλοι. Και φροντίστε,
Να τροποποιήσουμε τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί. Να μην βλασφημείται ο Χριστός τον εαυτό μας εσωτερικός, ώστε να είναι επιστολή ανοιχτή, να μπορεί να διαβάζεται από τον καθένα. Το καθένας μας πλησιάζει να νιώθει ότι κάτι έχουμε επάνω μας. Όχι ότι έχουμε κάτι έχουμε επάνω μας. Αδιαφόρος τι είμαι θα εμείς. Εμείς είμαι πάντοτε, όπως έλεγα την Πέμπτη με προκάλεσα εκεί πέρα, το πουλάρι, το γαϊδουράκι που καβάλιζε ο Χριστός και πήγε στα Ιερουσαλήμ. Και τους πρόσθενε και τα ενδύματά τους. Και του ρίξανε και βάγια των Φινίκων κλπ. Δεν τα ρίξανε για το γάιδαρο όμως. Απόδειξη μόλις ξεκαβάλτεψε ο κύριος του γαϊδάρου, το γάιδαρο τον πήγανε στην αποθήκη. Τα ρίξανε για εκείνο που πήγαινε καβάλ. Αυτή είναι θέλη. Οι χριστιανοί θα πιστεύουν ότι είναι πόλιον, ταπεινοί. Αυτόν που φέρουν όμως δεν πρέπει να τον προσβάλλουν. Διότι μπαίνουμε σε σπίτια μέσα και δεν τα γνωρίζουμε αν είναι κοσμικά ή αν είναι χριστιανικά. Δεν διαφέρουν τίποτα. Μπαίνουμε σε γραφεία, σε σχέσεις με χριστιανούς και δεν γνωρίζουμε αν είναι κοσμικοί. Απλώς έχουν προσθέσει και θρησκεία και εκκλησία και ένα κερί στη ζωή της την άλλη, χωρίς να έχουν απορρίψει τη ζωή την άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να διαφέρουμε. Να μην...